στο κλείσιμο της πρώτης μέρας από την ΙΤΕΜΠΕ, ποια είναι τα μηνύματα για την Κεντρική Μακεδονία, για τη Χαλκιδική, για την Ελλάδα? Γενικά θα έλεγα ότι έχουμε ένα καλό κλίμα σε σύγκριση με όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας στο τελευταίο διάστημα και με τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά που επηρεάζουν φυσικά τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η Χαλκιδική δείχνει να έχει μια σταθερή πορεία όσον αφορά τις προκρατήσεις. Σε σύγκριση με πέρσι, βέβαια, έχουμε μια μικρή απώλεια. Πιστεύουμε όμως ότι το επόμενο δίμηνο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη καλύτερα και σαν προορισμός αλλά και θέμα τιμοκαταλόγου και αντίστοιχα των προσφορών που μπορούν να δώσουν οι συνάδελφοι για να προχωρήσει ακόμη καλύτερα η σεζόν. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε μέσω των δυτικών αγορών, το οποίο δίνει και το στίγμα εδώ η ΑΤΕΠΕ, να καλύψουμε την μεγάλη, όπως φαίνεται, δυστυχώς διαφορά που θα έχουμε από την απώλεια της ρωσικής αγοράς. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα στη γερμανική αγορά αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Πού το αποδίδεται? Νομίζω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως το 2012. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί συνάδελφοι, έχουν δουλέψει πάρα πολλοί φορείς στο να έχουν την Ελλάδα ψηλά. Και φυσικά η παροχή υπηρεσία στη χώρα και το value for money, το οποίο κάνει τη διαφορά, όπως επίσης και οι γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν, ακόμη και στην Τουρκία, θα έλεγα, με τα δεδομένα που έχουμε του Ισλάμ, που βοηθάνε σίγουρα τη χώρα στο να πρωταγωνιστεί. Στην Ρωσία, στην MIT, θα συμμετέχει η Χαλκιδική και τι είναι οι προσδοκίες σας από εκεί? Φυσικά και θα συμμετάσχουμε στην εθνική συμμετοχή του ΕΟΤ και εκεί κύρια βάση θα δώσουμε στους αντίστοιχους Έλληνες tour operators που κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για να προσεγγίσουν όσο μπορούν περισσότερους Ρώσους και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το δυνατόν καλύτερα.